Sexy Jesus. Baby's on fire. Και μου λέει, ξέρω εγώ, είσαι γλυκούλης, λέει, και τα λοιπά. Και της λέω, σε εκείνο στη γραφή. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Η Ζέτα Λαζαρίδου μου έστειλε. Κοντοπίδα, ρε. Ρε αγόρινα μου, μου λέει, γλυκιά. Έχω μία φίλη, λέει, που έφερε έναν τύπο στο σπίτι της να του κάνει το δείπνο. Ο τύπος ήρθε, έκανε κάτι τσιγαράκια, έφαγε και βγήκε με τους φίλους του. Μετά πονηρεύτηκε η φίλη της, λέει, και ξυρίστηκε. Και ο τύπος όταν γύρισε, έβγαλε την τηλεόραση στο μπαλκόνι, έφαγε και μετά κοιμήθηκε. Μήπως, λέει, δεν τη γουστάρει. Ζέτα Λαζαρίδου, έχεις και πολύ μυαλό να πούμε. Ζέτα Λαζαρίδου, είδες φωτογραφίες στο Facebook. Δεν γίνεται να είσαι τόσο ωραίο κομμενάκι. Οπότε γάμα τη φίλη σου και τον άλλο μαλακά. Κοίτα να δεις τι θα κάνουμε εμείς. Αφού πρέπει να απαντήσω, θα πω ότι η φίλη σου ενδεχομένως είναι χοντρή. Σε γράψε ένα τηλεφωνάκι, είναι κάτι φιλαράκια μου στα 100 πατήσια που τα σφάζουν κάτι τέτοια. Για γράψε. 698. Ο Κωνσταντίνος ρωτά. Μεγάλε μπρασκαφούτα βασιλιά. Το κομμενάκι μου νομίζω ότι βλέπει άλλον. Πώς γίνεται να το καταλάβω, Κωνσταντίνε. Αγόρι μου, σημείωσε τις αντιδράσεις της όταν το κομμενάκι λέει αλήθεια. Οτιδήποτε παρεκκλίνει από τις αντιδράσεις αυτές υπονοεί με την κατασκευή, υπονοεί μια διαδικασία στο μυαλό. Αυτή η διαδικασία συνήθως ακολουθεί όταν κατασκευάζουμε μια πληροφορία. Το ψέμα δηλαδή. Αρχικά αυτό. Έχω μια φίλη που πιάνει τα μαλλιά της κάθε φορά που λέει ψέματα. Και μια φορά γυρνάω και της λέω. Θες να σε επιδείξω και να μην το μάθει ποτέ κανείς. Και το δικαστήριο ορίστηκε για 8 μήνες μετά. Μια χαρά. Είχα 8 μήνες να κάνω ό,τι γουστάρω. Η φάση, Κωνσταντίνε, είναι να γλιτώσει το αυτόφορο. Μετά προλαβαίνεις. Κωνσταντίνε, δεύτερο. Πρέπει να εξετάσεις τον κομμενάκι τι είδους φυσιογνωμίες τη γοητεύουν. Γιατί το γράφεις πολύ έξυπνα, Κωνσταντίνε. Το είδος των φυσιογνωμιών που την ελκύουν. Τι λέω. Με υπόβαθρο. Α. Το είδος των φυσιογνωμίων που την ελκύουν, άντρες με υπόβαθρο και βάθος αντίληψης. Απόμερες φυσιογνωμίες, τραγικής και όμορφης, τραγικές και όμορφες. Ανατινάζουν η φαντασία της. Έχει μια φαντασία που ερεθίζεται εύκολα άρα και ένα μουνί που βιάζεται να ακολουθήσει. Με νιώθεις. Τα κομμενάκια που την παρουσιάζεται εύκολα, κερατώνουν εύκολα. Οπότε σε κερατώνει. Αν και όταν αναζητάμε την αλήθεια, προτιμώ τις παλιές μεθόδους. Ήθελα να κάνω και καλά. Γιάννη, ήθελα να κάνω και καλά το αυτό που είχαν στο Μεσαίωνα και καλά με τις μάγισσες που είχαν το τραπέζι που κάνανε την τροχαλία έτσι και τέντωνε το σώμα. Να το κάνω. Να το κάνω, Γιάννη. Μίλα, κομμενάκι, ξέχασε τα όλα. Θα μιλήσεις. Όπου μπαίνει η μαμά Κοντοπίδη. Κοντοπίδη, παιδί μου, όλο μαλακίες κάνεις. Γιατί δεν σοβαρεύεσαι λίγο. Ναι, εσύ που πέθανες έκανες καλύτερα. Καταλαβες, σε φάση και καλά ότι όταν κάνει την επιθετική ενέργεια να δεις, γιατί η άμυνα, σου γίνεται ενστικτοδός η άμυνα. Λοιπόν, Γιάννη τσέκαρε, δεν είναι δύσκολο. Προσοχή. 3, 2, 1, πάμε. Μίλα γάμο το σπίτι μου. Ποιος είναι? Είναι ο Γιώργος, ο γιος του Κρεοπόλη. Είναι ο Δημήτρης, είναι ο Κοντοπίδης. Αμένα είναι ο Κοντοπίδης, την έβαψα. Ο Κοντοπίδης είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Και δεν έχω καμιά ελπίδα. Ο Θάνος ρωτά. Κοντοπίδη. Κοντοπίδη αρχηγέ μου. Μου λέει. Δεν έχω μουσια. Δεν βγάζω τρίχες. Τη γάμισα όσον αφορά με τα γκομενάκια. Τι να κάνω. Ανούλη. Πρέπει να τραβήξεις την προσοχή της θεάς κάνοντας ένα μεγάλο κατόρθωμα, αγόρι μου. Και να σε αξιώσει με το παράσημο του μουσιού. Το μουσι δίδεται σε μερικούς ανθρώπους που έχουν διαπράξει κάποιο μεγάλο κατόρθωμα. Παύλα, μεγάλη αυτοθυσία. Όσο και να μην το πιστεύετε, παιδιά, κάποτε είχα συγχωρήσει ένα γκομενάκι που με κεράτωσε. Ξέρω είναι δύσκολο. Κι όμως, το είχα κάνει. Ήμουνα μικρός και αφελής, ένα όμορφο παιδάκι. Ήρεμο, εκτιμούσα τα απλά πράγματα στη ζωή. Ως που με ξανακεράτωσε. Και το δικαστήριο ορίστηκε για ένα χρόνο μετά. Ησυχία, ησυχία. Ησυχία. Κύριε Κοντοπίδη, παρότι καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας, αλλά νομίζω 22 μπουκάλια μπύρες στον κόλο είναι too much. Αν μου επιτρέπετε τη λαϊκή μου έκφραση, ας πούμε.
Ενίσταμε, κύριε Πρόεδρε. Δεν πίνονται αυτές από τα λίντιλ όμως. Άμα ήταν θα τις έπινα, αλλά δεν πίνονται. Θέλω, αλλά δεν γίνεται. Σε τέντωσα, πουτανάκι. Τώρα θα αρχίσει το πραγματικό μαρτύριο. Ξεκινήσαμε αργά. Θέλαμε πάρα πολλά. Σε θέλω αποκλειστικά. Κάναμε πάρα πολλά. Ναι, μια βραδιά δεν φτάνει, ναι. Και υποφέρει το κομμενάκι. Εσύ πρέπει να μου κάνεις έτσι και καλά. Έτσι δεν σου επιτίθονται στον δρόμο. Κάπως έτσι. Τρία, δύο. Έτσι πρέπει να κάνεις τώρα εσύ. Τρία, δύο, ένα. Αυτό ήταν η εντόδια. Και κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Και τώρα δεν υπάρχει. Δεν μπορεί και καλά να σου κάνει κάτι. Όπου. Αου! Παίζεις τη μπάλα σου τώρα εσύ. Μωρή, μαλακισμένη! Ο Βιέρα, έχω τσεκίσει.